Μα αν εγώ αποκαλέσω τον υπουργό μπάσταρδο, δεν θα μου κάνει μήνυση και αγωγή για τον Άκο. Βεβαίως. Όταν Σιλίβδιν αποκαλούνται από καθηγήτρια η οποία πληρώνει το ελληνικό λαό, αποκαλούνται Σιλίβδιν όλοι οι Έλληνες μπάσταρδα. Αυτό είναι ατομικό δικαίωμα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το θέσετε πολύ σωστά. Προσπαθώ, το θέμα. Προσπαθώ με έναν τρόπο έτσι απλό να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι λέω. Δεν είναι δικαίωμα του καθηγητή να εκφράζει την ανοησία που έχει στο κεφάλι του. Δεν είναι δικαίωμα του καθηγητή να εκφράζει την ανοημοσύνη του που έχει στο κεφάλι του, γιατί έχει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συγκεκριμένη νόρμα, συγκεκριμένα πράγματα λέει το Σύνταγμα. Αυτά είπα εγώ στον εκλεκτό υπουργό, άρα ο υπουργός την μπάλα στην εξέδρα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι φοβάται τον ψευτοαριστερισμό, τον ψευτοδιεθνισμό, τον ψευτοπροδευτισμό του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι εμένα που με ενοχλεί. Όταν υπάρχει καθηγητής ο οποίος λέει ότι είναι εθνικιστική τάση, ακούστε, να κρύβεις την επιθυμία να διδάσκεσαι την αρχαία Ελλάδα. Δεν είμαστε. Τι είναι αυτό? Δεν είμαστε καλά. Σας το λέω εθασός. Διότι πολύ απλά ο κόσμος προχωρά. Ακούστε, είναι εθνικιστική άποψη να μιλάς για την αρχαία Ελλάδα γιατί ο κόσμος προχωρά. Μάλιστα. Ακούστε λογική. Επειδή ο κόσμος προχωρά, λέει να μην διδάσκουμε στην αρχαία Ελλάδα. Αυτά λέει καθηγητής και καθηγήτρες του Πανεπιστήμιου, κύριε Αντωνάκο. Όταν υπάρχει, ακούστε εδώ, ακούστε, υπάρχει αντίληψη, είναι ρατσιστικό, ακούστε, να ανησυχούμε, αυτά τα μιλάνε στα παιδιά μας, για την ύπαρξη πολλών ξένων μεταναστών στη χώρα μας. Ή το να λέμε σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε Έλληνα στην Ελλάδα. Είναι ρατσιστικό κατά την καθηγήτρια. Ή ότι πρέπει να κρατήσουμε την εθνική μας ομοιογένεια και να μην διαβρωθούμε εθνολογικά. Καθηγήτρια του Ελληνικού Πανεπιστημίου τα λέει αυτά, κύριε. Και για τον άκου καθηγήτρια είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, ο άλλος καθηγητής λέει ότι είναι ρατσιστικό να λέμε ότι το κέντρο της Αθήνας αλβανοκρατείται, ότι οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές. Είναι ρατσιστικό να λέμε ότι οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές. Μέσα. Ισόμισο, έχει κι άλλα, έχει κι άλλα. Ακούστε με. Γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Να κάνω μια επισήμανση. Εδώ θα τρελαθούμε τώρα, δεν υπάρχει. Επειδή είπατε για, ότι είναι καθηγήτρια, τον τίτλο της καθηγήτριας, επειδή ξέρουμε σήμερα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι περισσότεροι γίνονται. Και θα το αποκαλύψουμε, θα το αποκαλύψουμε σε άλλες εκπομπές. Ναι, ας το κρατήσουμε τώρα. Με πείραξε όμως που ο κύριος υπουργός τους απεκάλεσε πανεπιστημιακούς δασκάλους. Έτσι είναι. Δεν είναι δάσκαλοι αυτοί. Δεν μπορεί να είναι δάσκαλοι. Δάσκαλοι είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν αλήθεια, ήθος και διδάσκουν αυτά στα παιδιά τους. Δεν είναι δυνατόν με τα ψέματα να λέγεσαι δάσκαλο. Ακούστε, κύριε Αντωνάκο, τι άλλο λένε. Είναι ένδειξη ρατσισμού και στήρου εθνοκεντρισμού ο ισχυρισμός ότι προερχόμεθα από τους αρχαίους Έλληνες. Μάλιστα. Λέτε και οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν τα πάντα. Τι έκαναν δηλαδή? Απλά αναπαρήγαγαν γνώση Σουμερίων, Αιγυπτίων και άλλων εθνών και λαών, τους οποίους αδικούμε κατάφορα γιατί είμαστε γεννημένοι ρατσιστές. Γεννημένοι ρατσιστές. Αυτό τα λέει καθηγήτρια, καθηγήτρια πανεπιστημίου. Αυτά διδάσκονται. Ακούστε, κύριε Μελόπουλε. Ακούστε, κύριε Μελόπουλε. Ακούστε να τους συσκεπάσουμε. Με τα ονόματά τους. Μα είπα εγώ. Δεν τα αφήσουμε έτσι από το θέμα. Κοιτάξτε, υπάρχει η κυρία Κουλουρή, η κυρία Ρεπούσε και ο Σκρεμίδα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα σας δώσω στοιχεία που έχουν γίνει παράνομα καθηγητές. Με διασταλτική ερμηνεία του νόμου. Α, δεν πάμε, είναι διασταλτική ερμηνεία. Είναι το λάστιχο της νομιμότητας για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, την πίστα. Και θα καλέσουμε τους καθηγητές να μας δείξουν τα διδακτορικά τους που είναι σε γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν. Ακούστε, κύριε Αντωνάκο, αυτό που με φρίκι θα το πω, είναι αυτό που λέει ένας κορυφαίος καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος διδάσκει και θεωρείται μεγάλη μορφή, ρε παιδί μου. Η ελληνική εθνική ταυτότητα δεν υπήρχε πριν το 19ο αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή έντονου εθνικισμού, απεικιοκρατίας και επεκτατικού ιμπεριαλισμού. Κοντολογείς κάποιοι από το εξωτερικό μας είπαν το 19ο αιώνα ότι είμαστε Έλληνες και εμείς το δεχτήκαμε για να κονομήσουμε, πουλώντας το παραμύθι ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Σιγά μην είμαστε απόγονοι του Αχιλλέα, σιγά μην είμαστε απόγονοι του Περικλή, σιγά μην είμαστε απόγονοι του Αλεξάνδρου. Έτσι κι αλλιώς ο Αλέξανδρος δεν ήταν Έλληνας. Καθηγητή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Καθηγητή. Είδατε πώ εφαρμόζει η σκοπιανή προπαγάνδα στην Ελλάδα. Έτσι είναι, Κώστα μου. Η σκοπιανή προπαγάνδα στην Ελλάδα. Μα αυτό σα λέω δεν είναι. Όταν ζήτησα από τον υπουργό να βάλει χέρι. Δηλαδή έλεγα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι να τον ακούω υπουργό. Αν ήμουν υπουργό. Εντάξει, δύσκολο να βλέπω αυτό. Αλλά βάζει του. Αν ήμουν υπουργό εγώ, θα του ξύλωνα όλου αυτού, κύριε. Θα του απαγόρευα να διδάσκουν.
Ειλικρινά στο θα του απαγορεύανε. Γιατί απλά εφαρμόζουν το Σύνταγμα. Δεν απαγορεύω και το θέλω εγώ ή γιατί διαφωνώ μαζί του. Όχι! Γιατί το Σύνταγμα προτάσει και επιτάσσει άλλα πράγματα. Αυτό του είπα του Υπουργού, ότι έχει το δικαίωμα κατά το Σύνταγμα να αποτρέψει, αν θε ελληνικέ λέξει, εκφράσει, διατυπώσει και σκέψει. Και αυτό την μπάλα, όχι στην εξέδρα απλά που προηγουμένω. Στο άλλο γήπεδο. Σε άλλο γήπεδο. Εμείς θα κοιτάξουμε, θα κάνουμε το ατομικό δικαίωμα παραμύθια της χαριμάς. Αλλά κύριε Αντωνάκο, όταν τους λένε καθηγητές ότι είναι μπάσταρδοι, τους Έλληνες πολίτες πανεπιστημίου, το διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, όταν οι υπουργοί του ΠΑΣΟ και της Δημοκρατίας στηρίζουν αυτούς τους καθηγητές και δεν τους ξυλώνουν, τότε δεν είναι τυχαίο, είναι άξιοι της μοίρας τους οι Έλληνες που επιτρέπουν σε καθηγητές, σε κυβερνώντες, σε υπουργούς να τους αποκαλούν και να τους συμπεριφέρονται ως παστάρδους. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Με ενοχλεί και για τον Άκο. Γι' αυτό και λέω να ξυπνήσουν οι Έλληνες, γιατί αν δεν ξυπνήσουμε θα είναι πολύ αργά, το επαναλαμβάνω. Και υπάρχει μια υπερπροσφορά η οποία έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Το πρώτο είναι γιατί με την αρχαία ελληνική γλώσσα ο άνθρωπος γίνεται φιέστρος. Δεν το λέμε εμείς. Φωνάζω κύριε Αντωνάκο. Έτσι είναι. Διαμαρτύρομαι και λέω. Όταν υπάρχουν πανεπιστημιακές έρευνες, εδώ, αυτό ολόκληρο το βιβλίο, που βεβαιώνουν ότι όσοι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά γίνονται φιέστεροι συνέλληνες. Δείτε εδώ. Δείτε τι λέει εδώ. Κάτω-κάτω. Είναι μία από τις πολλές επισημάνσεις. Τι λέει εδώ. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ακόμη και η ελάχιστη εκμάθηση αρχαίων ελληνικών και της ιστορικής ορθογραφίας επιδρά θετικά στην ψυχοεκπαιδευτική εξέλιξη. Ακριβώς. Τι σημαίνει και Αντωνάκο αυτό που είσαι καθηγητής? Αυτό σημαίνει ότι ελάχιστα, διέστω και 2 ώρες την εβδομάδα, αν κάνουμε αρχαία ελληνικά ή αν κάνουμε το πολιτονικό σύστημα, αυτομάτως γινόμαστε πιο έξυπνοι και στις ηλικίες τις κρίσιμες μαθαίνουμε να έχουμε καλύτερη κρίση, καλύτερο λεξιλόγιο και να αντιλαμβανόμεθα πολύ πιο σωστά τα πράγματα. Γι' αυτό οι εκδόσεις Κάδμος, αγαπητοί φίλοι, έχουν μία υπερπροσφορά, αλλά αυτή η υπερπροσφορά είναι για πολύ λίγο διάστημα. Έτσι, μέχρι να τελειώσουν τα αποθέματα. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα συγκεκριμένα αποθέματα τα οποία υπάρχουν στην υπερπροσφορά αυτή. Πρέπει να σας πούμε ότι για πρώτη φορά μπήκανε αυτοί οι 4 τόμοι μαζί, αρχαία ελληνικά ανεφδασκάλου για αρχαρίους, το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο. Ελληνιστή, Α, Β, Γ και Δ. Η μία υπερπροσφορά που ενώ κοστίζει μόνο τα βιβλία χωρίς τα δώρα 80 ευρώ, έχουν 44 ευρώ και τα βιβλία και τα δώρα. Δηλαδή παίρνουν τον Α, τον Β, τον Γ, τον Δ τόμο μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ διδασκάλου και τα 3 δώρα. Μόνο οι 2 τόμοι κάνουν 40 ευρώ. Ακριβώς. Και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά είναι ο πιο εύκολος από 6 μέχρι 16 ετών. Κοιτάξτε εδώ. Με κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, δείτε τι μαθαίνει το παιδί συνέλληνες. Δεν απλά να μάθουμε αρχαία ελληνικά. Παίρνουν και έθος τα παιδιά. Η αρετή και ο Ηρακλής. Δηλαδή τον δρόμο, τον δύσκολο της αρετής να διαλέξουμε. Όλοι τον δρόμο της κακίας και της ευκολίας είναι αυτό που λένε. Πα θυσία, λέμε επιτυχία τώρα, έτσι. Με κάθε θυσία. Yeah. Μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Με κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, είναι μια εξαιρετική εργασία του Αντώνη Ντονάκου και η τιμή χαμηλή. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, κύριε Αντωνάκο, δεν παίρνετε συγγραφικά δικαιώματα. Η απάντηση του Δημάρα του, δείτε εδώ συνέλληνες, είναι εκπληκτικό. Γιατί μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά με τον ευκολότερο τρόπο. Δείτε εδώ, έγχρωμα τα βιβλία είναι πανάκριτη έκδοση. Γεωργός και Όφης. Ολόκληρη παραβολική, θα έλεγα, η έκφραση, έτσι. Ακριβώς. Ο χειμώνας, όλα αυτά μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ διδασκάλου. Από 6 μέχρι 96 ετών προλάβετε όμως και τελειώνουν τα αποθέματα. Δείτε τι τρώγανε αρχαίοι Έλληνες συνέλληνες. Τι τρώγανε αρχαίοι Έλληνες το χειμώνα. Τα όσπρια, το εθνικό μας φαγητό. Έτσι γελάει ο Άντωνης. Δηλαδή μαθαίνουμε. Πίανα είναι τα εδόδημα, το λέει εκεί πέρα. Πίανα είναι όλα τα εδόδημα, τα προϊόντα για τροφή. Γι' αυτό και λέω μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Και όσοι δεν πιστεύετε, πιάστε το παιδί σε σήμερα και ρωτήστε το. Τι είναι το Facebook, ποιος το κατασκεύασε? Θα σας πει ότι το Facebook είναι στο διαδίκτυο μια ολόκληρη σελίδα, έτσι λέγεται, ο κόμβος, όπου ένας νεαρός σε ηλικία έγινε δισεκατομμυριούχος γιατί έκανε αυτό τον κόμβο. Αν ρωτήσετε όμως τώρα τον κύριο Mr. Facebook γιατί έκανε τον κόμβο και πώς έγινε φυής, σας λέει ξεκάθαρα. Δείτε την απάντησή του από το Βήμα, κύριε. Τι λέει για τον Άκο. Ασχολήθηκα, λέει, στη ζωή μου πολύ με τα μαθηματικά, τους υπολογιστές και τις επιστήμες. Αλλά διασκέδασα πολύ και με τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά. Και επειδή οι άλλοι γελούσαν, ή αυτοί που του παίρνουν συνέντευξη, λέει: μη γελάτε, αυτές είναι οι πιο χρήσιμες γλώσσες. Να το ξαναπούμε λοιπόν. Μη γελάτε, λέει ο εφιέστερος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος κωδικοποιεί στο Facebook.
με τα αρχαία ελληνικά έγινε αφιέστος και έγινε πλούσιος. Δεν τα λέμε εμείς. Ακριβώς. Όπως ο Bill Gates, ο Σκάλι, οι μεγάλες μορφές. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο.